μπορεί να λέμε ότι έχουμε όλο το κομμάτι του digital το οποίο μπορεί να περάσουμε μηνύματα ή να μεταφέρουμε Ισχύει, μηνύματα. Όχι. Ισχύει, αλλά τούτοι οι άνθρωποι θέλουν διαπροσωπική σχέση. Θέλουν να γνωρίζουν. Να... Κολυβέρνη... Ναι, ναι, ναι. Θέλουν διαζώσει συναντήσει. Τι είναι για Face to face. Να κάτσει όπω είμαστε εμεί τώρα. Πρέπει οι υποψήφοι να βρουν χρόνο να μιλήσουν με του νέου όπω μιλούμε εμεί οι δυο. Μπορεί να είναι ένα άτομο, μπορεί να είναι εκατό άτομα, αλλά πρέπει να βγουν οι υποψήφοι και να μιλήσουν ανοιχτά με του ανθρώπου του νέου. Και να ακούσουν ερωτήσει, ξεκάθαρα. Και ένα νέο, δεν μπορεί να φανταστεί πολλέ φορέ με μια συνδέκαση. Αν νιώθουμε ότι μπορεί να μην έχουν ερωτήσει, μπορεί να σου κάνουμε απίστευτε ερωτήσει μέσα από τη συζήτηση. Πρέπει να. Πρέπει δηλαδή... Διαφωνώ μαζί σου εντάξει, τούτο είναι η μαφιά τη συζήτηση μα. Ό,τι διαφωνεί. Γιατί ναι, νομίζω δεν είναι να απαντήσει σε ερωτήματα που θέλει. Τι θέλω. Πράξει. Δεν μα πει ο Χάθηκε. Χάθηκα. Το τελευταίο που θα σου πω είναι το Απρίλιο. Προχώρησα. Έχω σειρή, έχω

Κοίτα, είναι πάρα πολύ ωραίο, άνετο. το σημαντικό είναι ότι εντάξει, έτσι, τα, τα βασικά features όπως ήταν το προηγούμενο σου. Έκανα κάλο, ψαπορρίψα το σχέδιο που Α, βάλε άλλο, είσαι άλλο σχέδιο για τα με. Ναι, ναι. Έβαλα το φιλαράκι μου τον Παπαδαβίδη να μου κάνει design. Ναι. Architect Studio, ελπίζω να το σωστά. ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Στην αρχή που το είδα, Δεν είμαστε του, αλλά έτσι μύθηκα πάνω του, που και άρεσε μου μετά και έβαλα το στο ίντερνετ, το νέο μας στούντιο γράψα. Και έστειλα μου, έδεκα μηνύματα, παρέτα, και ήταν μοντούτο και... Κύριε Star Wars, πόση πολλά. Και λέω, ας κρατήσουμε το brand identity και... Che... Who gives a fuck, ας πούμε. Ναι, νομίζω ότι εντάξει, αρέσει και μου πάρα όλα και νομίζω του... Netcast Zone, τούτη το του βλάγε, ναι. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι... Το το A, συγκύδε. New York inspiration είναι το πράγμα. Είναι ναι. και νομίζω ότι το πράγμα είναι έτσι, καλά με τη συζήτηση που... που να προχωρήσουμε να κάνουμε γιατί Εσείς... είμαστε σε ένα συνέδριο μου, Αλέξη, στο Brand Mind στη Ρουμανία, όπου, όπου πάει, Όχι, αντίθετο, όπου πάει, πάω. Α, σοβαρά. ναι. Λοιπόν, και μίλανε ομιλητή ένας ομιλητής όσον αφορά τα, behavioral science, τις συμπεριφορικές αναλύσεις όσον αφορά τον κόσμο. Και λένε ότι, <coughs> με απλά λόγια, ότι λόγω όλης της ιστορίας με ο COVID, πλέον άλλαξαν εντελώς ο τρόπο που επικοινωνούν επιχειρηματικά οι εταιρείε με τον κόσμο, και πλέον έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει όπω έκανε πριν κάποια χρόνια. Κόσμος... Τι νόημα που άλλαξε, ένα μήνυ είναι να μείνει ή να επανέλθει. Όχι, όχι. Ένα να μείνει. Και το πράγμα φαίνεται που έρευνε που κάμα είναι ότι ο κόσμο πλέον θέλει να νιώθει ότι έχει full έλεγχο. Και ο λόγο ήταν ότι σε χρόνια ήταν περιορισμένο ε, διαροπάλου. Δεν μπορούσε να κυκλοφορά γιατί έτσι ήθελε. Δεν κυκλοφορά γιατί απλώ υπήρχε μια απαγόρευση. Και ξαφνικά τώρα που άνοιξε ο κόσμο και μπορεί να κυκλοφορήσει, ε, θέλει να νιώθει ότι ένα οργανισμό προσπαθεί να του πουλήσει κάτι μέσα από την επιβολή. Αλλά θέλει να του δώσει την option να αποφασίζει μόνο του. Θεωρητικά να ίσχυε πάντα τούτο. Θεωρητικά ίσχυε, ένα, ε, Θεωρητικά ίσχυε, αλλά πάρα πολλέ δεν ξέρει πάρα πολλά. Αλλά ότι δουλεύκαζε με τη μέθοδο του να σπρώχνουν πράγματα με τον τρόπο του και να πείθουν τον κόσμο ότι τούτο είναι το καλύτερο. Πλέον άλλαξε εντελώ. Ο κόσμο αντιδράσε τον το πράγμα και θέλει να το επιβάλλει, αλλά θέλει να του βάλει ερωτήματα ώστε να τον αφήσει να ε, πάρει δική του απόφαση. Θέλει να νιώθει ότι είναι δική μου απόφαση, ρε φίλε, και είναι δική σου απόφαση. Ότι αγόρασα τον το προϊόν ή την υπηρεσία. Άρα, τούτο πράγμα θεωρώ ότι ε, την ίδια ακριβώ χρήση, και την ίδια ακριβώ φιλοσοφία είναι να υπάρξει και σε διάφορα πράγματα. Και θεωρώ ότι. Ε, Α πούμε, τώρα έχουμε εκλογέ το Γενάρη, τι προεδρικέ εκλογέ. Ότι... Γενάρη. Ναι. Το Γενάρη είναι εκλογέ, ναι ναι, ναι, ναι. Ο Ιμάη. Όχι. Και εγώ είχα εντύπωση, είχα, αλλά είναι το Γενάρη. Αν δεν ήταν Γενάρη. Νομίζω ότι κάποιε χρονιέ δεν ήταν Γενάρη. Τέλο πάντων, το μου θέλω να πω είναι ότι στο κομμάτι του. ξέρει, ένα μεγάλο θέμα το οποίο υπάρχει είναι γιατί οι νέοι μα. Ένα ασχολούνται με την πολιτική. Και τεράστιο θέμα. Είναι κοινωνιολογικό. Είναι. Ή... Είναι κοινωνιολογικό, αλλά έχει κάποιε εξηγήσει με, με απλουστευμένη γλώσσα, έτσι. Ε, γιατί ενασχολούνται. Πώ πάνε ο καφέ. Και ξεκάθαρα, Τζον, που φαίνεται είναι ότι στο να μπορέσει να πει έναν άνθρωπο το να πάει στην κάλπη ή να. τέλο πάντων να, να μπει στην διαδικασία να ασχοληθεί με την πολιτική ζωή του τόπου. Και μην ξεχνά, ένα πράγμα που τουλάχιστον για μένα λίγο παράξενο ότι είμαστε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα που βλέπουμε καθημερινά τα αποτελέσματα τη εισβολή, άσχετο αν δεν τα ζήσαμε γιατί είμαστε νεότερη γενιά. Και θεωρώ αδιανόητο ένα νέο να μένει εσύ τουλάχιστον αντίληψη τη πολιτική τη κοινή τη Κύπρου, δηλαδή τι συμβαίνει. Έχει έρευνε που δείχνουν που, βρίσκεται η νεολαία όσον αφορά τη γνώση ή την εμπλοκή με τα πολιτικά δεδομένα. Ε, Μένει έχω έρευνα, αλλά ακούγοντα έρευνε ναι. που έκαναν κάποια άλλοι, βλέπω ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια μεγάλη απαξίωση στο όλο του κόμματο. Απέχθεια, θα έλεγα. Απέχθεια και απαξίωση. Ναι, μαζί συνδέονται τότε. Και ο λόγος είναι πολύ απλό. Ότι ο τρόπο που γίνεται ο πολιτικό αγώνα, αν μπορώ να το πω έτσι, εν με, την, με την παλιά μέθοδο που πρέπει να υπάρχει τοξικότητα για να πολλώσουμε, και να δημιουργήσουμε του παλιού οπαδού μα. Αντιπαράθεση. Την αντιπαράθεση να δημιουργήσουμε έτσι το φανατισμό στου παλιού οπαδού μα, ώστε να μείνουν μέσα στο πλαίσιο του, του τι ψηφίζαν τόσα χρόνια. Την ίδια στιγμή ακούει κάποιου πολιτικού που συζητούν για ώρε. Δεν λε και τίποτε πραγματικά. Απλά συζητούν έτσι γενικολογίε, χωρί να λε λύσει τα πραγματικά προβλήματα που έχει ο κόσμο. Και ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να παλαντσάρει είναι. Έχουμε μια μία κατεχόμενη πατρίδα. Εντάξει, το Κυπριακό πρέπει να ψηλά στην ατζέντα. Την ίδια στιγμή όμω. Ευχαριστώ. Την ίδια στιγμή όμω, εκείνο που φαίνεται να ενδιαφέρει τον κόσμο δεν είναι το Κυπριακό ω προτεραιότητα. Αλλά είναι η ακρίβεια, είναι τα κοινωνικά θέματα που ζει ο κόσμο. Το εντο, μέλλον, οι κοινωνικέ παροχέ. Οι κοινωνικέ παροχέ είναι το, το μέλλον που προσφέρουμε στου νέου μα. Πάρα πολλοί νέοι νιώθουν και βλέπουν ότι δεν έχουν καμιά ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Άρα, τούτο ονούλον το, 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 το πράγμα, το πράγμα το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να, έτσι, να, να μπει στη διαδικασία διαμέσου προεκλογική, όποιον και αν ψηφίζει ο καθένα, να ξέρει ναι, τις τι θέσει του κάθε υποψηφίου. Γιατί κοινό ο υποψήφιο είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι δικά του είναι η χώρα. Ξέρεις, μετά από λίγου μήνε. οι, νέοι θέλουν να ακολουθήσουν ε, θέσεις, θέσει. Νομίζω θέλουν να ακολουθήσουν ε, όραμα. <Για> ναι, ναι, ρε Γιάννο, μαλάτι, οι θέσει προέρχονται από το όραμα. Δηλαδή, έχουμε ένα όραμα γενικό, και μετά, που σπάζει το όραμα και πάει προ τα κάτω, ξεκινούν οι μεγάλε θεματικέ που, να, που, να, που αποτελούν το όραμα, και μετά οι θεματικέ συγκεκριμένε δράσει. Άρα, είναι οι προτάσει που λέμε προηγουμένω. Δεν είναι κάτι το οποίο εν συνδέεται, είναι απόλυτα συνυφασμένο. Υπάρχει ένα γενικό όραμα, πώ βλέπει η Κύπρο ο συγκεκριμένο άνθρωπο ή τέλο ε, <Γου Γου> πάντων. Πού θέλει να την πάρει. Ναι, πού θέλει να την πάρει και πρέπει να, να το επεξηγήσει με απλά λόγια, έτσι. Και την ίδια στιγμή, το πράγμα πάζει πιο κάτω σε ε, διάφορε δράσει που πρέπει να γίνουν. Και φτάνει μέχρι το σημείο και ακόμα το, το πώ θεωρεί πρέπει να συνδεθούν κάποια πράγματα μέσα στην κοινωνία. Γιατί δεν μπορεί να διαγράψει ό,τι υπάρχει σήμερα και να ξεκινήσει εντελώ που την αρχή με μια λευκή σελίδα με την το έννοια του ότι διαγράφω ό,τι υπάρχει σήμερα, ξεκινώ από την αρχή. Πρέπει να διαχειριστεί πρώτα απ' όλα την υφιστάμενη κατάσταση και μετά να έρθει να προσθέσει κάποιε νέε πολιτικέ ή εισηγήσει που να έχει Σαν υποψήφιο πρόεδρο τη Δημοκρατία, που ώστε να χτίσει το πράγμα και να πείσει τον κόσμο ότι με την ψήφο προ εμένα έχει πιθανότητε να έχει έναν καλύτερο μέλλον. Έξι μήνε πριν τι εκλογέ, ένα αρκετό διάστημα για κάποιον να επικοινωνήσει με το audience, α πούμε, και να, πει, και να προλάβει να πει όσα πρέπει να πει. Επι, επειδή είναι και παραλυψημότητα, να το πει μια φορά. Επαναλυψημότητα. Ναι, επαναλυψημότητα λέξη. Ναι, επαναλυψημότητα. Μήνες. Εγώ νομίζω ότι κάποιο ο οποίο κά, είναι μέσα στην πολιτική πρέπει να έχει και ειδικού ανθρώπου γύρω του, ώστε οι άνθρωποι του να νομίζω. μπορούν να απλουστεύσουν οποιαδήποτε περίπλοκη ή ε, πολυμορφωτική πρόταση που μπορεί να μην είναι κατανοητή στον απλό κόσμο με τέτοιον τρόπο που θα είναι καθαρά και με απλό λόγων γραμμένη ή τέλο πάντων να παρουσιάζεται με απλό λόγο, ώστε να μπορεί να καταλάβει ο καθένα. Όχι λαϊκίζει μόνο. Όπως. Ε, ναι, ακριβώ αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι σήμερα τι είναι, τι είναι, τι είναι το status quo. Το status quo σήμερα είναι ότι έχουμε τοξικότητα, έχουμε αλληλοκατηγορίε και δεν συζητούν τα πραγματικά προβλήματα που, που πονούν τον κόσμο, έτσι, που μέσα στο πετσίν του κόσμου έχουμε συνεχόμενε κρίσει. Και να συνεχίζουν να έχουμε, δεν είναι ναι, κάτι το οποίο να αλλάξει. Έτσι. Άρα, εκείνο που να αναλάβει την εξουσία του τόπου. Καταρχήν οι νέοι πρέπει να έχουν λόγο σε αυτό το πράγμα. Και η αποχή, και το να μην ψηφίζει κάποιο νέο, θεωρώ ότι δυστυχώ είναι ένα μήνυμα ότι απεχθάνομαι προφανώ το κάθε στιγμή αλλά τη δηλαδή, στιγμή υποστηρίζω το. Γιατί αν δεν μπορώ να ψηφίζω, ποιοι ευνοούνται, ευνοούνται πάντα οι παραδοσιακοί, οι μεγάλα, τα μεγάλα κόμματα που υπάρχουν στην στη πολιτική σκηνή του τόπου. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάει ο νέο και να ψηφίζει. Ακόμα και λευκό, ακόμα και άκυρο, α το κάνει. Εν ένδειξη. Παρά να πει, α με ρε Λεωνίδα, δεν θέλω να ασχοληθώ, ρε φίλε. Α κάνει ο καθένα ότι θέλει, καλά είναι έχουν τούτη. Που, σε έναν βαθμό έχει δίκιο, έτσι. Τι έδειξε το λευκό, πώ μετρείται ποσοτικά στην καλπή. Ε, μετριέται μετρείται κανονικά, μετρείται ω λευκό. α το πούμε ψήφο διαμαρτυρία. Ότι δεν ε, με ε, κανένα που όλου εσά και βάζει το λευκό. Αλλά μετριέται. Η αποχή όμω δεν μετριέται σαν νούμερο, αλλά είναι ένδειξη, ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Να. Είναι απλά ότι είναι ενδιαφέρον με ένα αυτό ούτε με κόφτηκα με το ότι νομίζετε. Εσεί απλά αποφασίστε εσεί για μέλλον μου, και εγώ είμαι εντάξει. Γι' αυτό θεωρώ ότι τούτο το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κατ' καθε, επέκταση, ε, νομίζω ότι το, το μεγάλο, η μεγάλη πρόκληση που μπορεί να έχουν σήμερα έτσι, η. επικοινωνιακά επιτελεία τέλο πάντων των διάφορων υποψηφίων θα είναι πώ να επικοινωνήσουμε με του νέου. Μιλά για το, το, περιεχόμενο, εσύ. Ναι, και ο τρόπο. Είναι μόνο το περιεχόμενο. Οι πλατφόρμε. Και πλατφόρμε. Το, το, το Η πλατφόρμα είναι το κανάλι μέσα στο οποίο είναι να περάσει το μήνυμα. Το medium. Αλλά, ναι, το medium. Αλλά πρέ, ο τρόπο που να δομημένο το μήνυμα. Παραδείγματο χάρη. Το να κάνει ένα infographic είναι πολλά πιο δυνατόν παρά να βάλει έναν τύπο και να μιλάει να βγάλει έναν παράγραφο για να επεξηγά. Γιατί ο in infographic χρειάζομαι περίπου 10 δευτερόλεπτα να καταλάβω την εικόνα και να πιάσω την ουσία. Αν ενδιαφέρει τον οποιοδήποτε νέο να μάθει περισσότερο, να μπει που κάτω και να βάσει τι είναι η η, η, η η πρόταση που υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορούμε να μιλούμε στην Κύπρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μα, ενώ τουρισμό. Και οι βασικέ υπηρεσίε που ξέρουμε ότι επηρεάστηκαν άμεσα λόγω νουληστή τη κατάσταση των γεωπολιτικών αλλαγών που γίνονται τώρα στην Κύπρο. Και την ίδια στιγμή να επιμένουμε σαν κράτο να, να ασχολούμαστε με το δύο ζητήματα. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να δούμε και άλλα πράγματα. Ξέρουμε. Ναι, πέμπα. Ε, ε, ναι, ως. πρόσθετα, εγώ. Καταρχά, πιστεύω ότι κάποιο ο οποίο είναι να εκλεγεί, να ηγηθεί α πούμε του τόπου. Ε, φυσικό είναι επακολουθώ να φέρει μαζί του και κάποια προσωπικά πιστεύω σε αναφορά που βλέπει τη χωρα <msug> Είναι αδύνατο να αναπτυχθούμε σε όλου του τομεί. Ναι, <smug> οκ. <smug> δηλαδή, ε, είμαι υπέρ τη άποψη ότι πρέπει να γίνουμε και ενεργειακά ένα μερβάν, και τουριστικά, και τεχνολογικά, και παιδεία, και κουλτούρα, και τα πάντα. Νομίζω ότι πρέπει να καλέξουμε μια κατευθυνση για <smug> και να χτίσουμε πάνω τη. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι πάρα πολύ υπέρ τη τεχνολογία. Μα ήδη, ήδη αν μου απλά να ξέρει, ήδη πάρα πολλά ε, υψηλού επίπεδου τεχνολογικέ εταιρείε ήρθαν να κατασταθεί στην Κύπρο. Ναι, αλλά είναι ιδιωτικέ πρωτοβουλίε. Ε, αυτό, υπά... αυτό. Δεν ε, ε, υπάρχει, υπάρχει κάποιον. Δεν ε, ε, υπάρχει ένα κυβερνητικό όραμα, το πρόγραμμα, στρατηγική που να, κάνει, να φέρει του ανθρώπου. Παράδειγμα... Υπάρχει. Υπά... Καταρχήν, εχθέ είχα μια συνάντηση με, με, με ένα τμήμα το οποίο είναι καθαρά κυβερνητικό. Και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά οι άνθρωποι. Φίλε, invest... τι σημαίνει να κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Να σου πω. δώσ' μου λίγο να σου πω, να σου insight. Να σου πω. Να Κα, σου πω. καταλάβουν. Ξε, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνουν, τι... καταλαβαίνουν. Να σου πω ότι, τι, ήταν ε, ξεκάθαρο μέσα από η συζήτηση. Μέσα από η συζήτηση, επειδή το πιο εύκολο πράγμα είναι να πουλά υποσχέσει yeah. ή να λέει λόγια όσον αφορά την παραγωγικότητα σου, εγώ πάντα προσπαθώ να μπω στη διαδικασία εδώ αποτέλεσμα με νούμερα. Ωραία. Η συγκεκριμένη ομάδα που ανάλαβε το, το τμήμα, που τρέχει όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο, έκαμε σχεδόν double investments μέσα σε δύο χρόνια. Εφέρε. Ναι. Μπορεί να έρθει κάποιο να πει, ξέρει, δεν έκαναν ιδιαίτερα καλή δουλειά, απλά έτυχε λόγω των συγκυριών που γεννήθηκαν. Πάλι όμω, το αποτέλεσμα μετρά έτσι. Ξεκαθαρά φαίνεται ότι κάμαν εφέραν επενδύσει στην Κύπρο. Εμένα είναι, η ουσία, εμένα είναι το, το βασικό μου έτσι προβληματισμό που έχω είναι για να μπορεί ένα κράτο να δουλεύει και να είναι στο φουλ τη παραγωγικότητα του, πρέπει να υπάρχει συγχρονισμό όχι μόνο του του τμήματο που έχει αξιόλογα στελέχη, το Invest Cyprus, χάρη, που έχει αξιόλογα στελέχη και τρέχουν να φέρουν επενδυτέ στην Κύπρο και κάνουν παρουσιάσει, ξέρω Πρέπει όμω την ίδια στιγμή η κυβέρνηση να είναι έτοιμη να απορροφήσει ή να προστατεύσει ή να εξυπηρετήσει του ε, υποψήφιου, του δυνητικού επενδυτέ που να έρθουν στην Κύπρο. Δηλαδή, το να κάνω μια αίτηση να μου λέει, παραδείγματο χάρη το κράτο, ότι θέλω τέσσερι μήνε να σου το εγκρίνω. Time is money. Ε, 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 γίνεται. Το να, να έρχεται ένα οργανισμό στην Κύπρο τεχνολογική φύση, και να θέλει νομικού που να έχουν γνώση πάνω σε τεχνολογικά θέματα, ειδικευμένου, για να μην υπάρχουν, ε, θέμα. Το καλό όμω με το τι καταλάβαμε μέσα από τη συζήτηση, από τη συνάντηση μα, είναι ότι προετοιμάσαν λίγο λοιπόν, το έδαφο σε αυτό το πράγμα. Απλά ένα κράτο πρέπει συγχρονισμένο και σε επίπεδο ιδιωτική πρωτοβουλία, και σε ε, κρατικό μηχανισμό, και την ίδια στιγμή στην εξελε, εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή να μπορούν να περνούν αποφάσει μέσα από τη Βουλή πάρα πολλά καλή προ το θέμα. Τούτων όλων τώρα όμω πρέπει να μπει κάτω από μια ομπρέλα. Και ομπρέλα τούτη, δυστυχώ, πάμε πίσω στη συζήτηση μα, πρέπει να το όραμα είναι κάποιων ανθρώπων που να ηγηθούν τη χώρα. Γι' αυτό, τι είναι που είναι η εισήγησή μου, ενώ ότι ο κάθε νέο δικαιούται να πει οτιδήποτε για όλου του πολιτικού και την πολιτική στην Κύπρο, δέχουμε το, έχει κάθε δικαίωμα, γίνηκαν πάρα πολλά λάθη, ανέκαθεν υπήρχαν θέματα διαφθορά, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Άρα πρέπει να μπει στη διαδικασία να δει, να σε άποψη να αποφασίσει. Το να λέμε ότι με ενδιαφέρει και να ασχολούμαι, πραγματικά ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε στην διαδικασία όλοι να έχουμε άποψη. θέλω να ακούσω τη δική σου άποψη. Δεν έχω σε φίλε. Ε, θεωρείσαι νέο, ρε, για να το πω. δεν που θεωρείσαι. Εντάξει. Τα στάνταρτ στα δικά μου είναι αρκετά ψηλά. Αλλά μπορώ να κάνω, πώ το λέμε, συμβιβασμό. Μπορεί να θέλω να ζω σε μια χώρα η οποία μέσα στο μυαλό μου έχει παιδεία, έχει κουλτούρα, έχει τεχνολογία, έχει ψηλών επίπεδων εργατικού προσωπικού σε διάφορους κλάδους και την ίδια στιγμή οραματίζουμε να να κραθιούμε εγώ, δηλαδή τα όνειρα μου και η έμπνευση μου και τα κίνητρα μου πάνω σε μια φίγουρα κάποιου ανθρώπου. Συμφωνώ με όλα που λες, αλλά να σου πω άλλος πώς εγώ. Νομίζω ότι αυτό είναι το execution. Δηλαδή, στρατηγικά και πρακτικά, γενικά το πώς οραμαζεύεις την Κύπρο. Αλλά πριν πάμε, τσάμε, πάμε ένα βήμα πιο πίσω και πάμε να δούμε λίγο λοιπόν, την personality του, α, του, του, του ανθρώπου ή της κοπέλας, που βασικά είναι εσύ. Δυστυχώς, είναι εσύ. Ναι, υποψή, του ανθρώπου, ναι. Γιατί λάλλεις δυστυχώς. Γιατί έπρεπε να έχουμε. Ναι. I don't care, φίλε. Έμπανα γενέκα, έμπανα άντρας, γκέι, τρασγέντερ. Ότι θέλεις, είναι η γι... γι, οντότητα, ας πούμε. Mm -hmm. ε, εγώ νομίζα ότι πρέπει να γίνει γυναίκα ή πρέπει να είναι άντρας. Είπε κανένας πρέπει, ναι. αλλά θα ήταν καλά. Θα ήταν καλά. Ας έρθει μπροστά. Mm -hmm. Εκάμαμε κάποια βήματα, νομίζω. Πρόεδρος της Βουλής για πρώτη φορά, νομίζω ναι, η ναι, Ανίτα. Νομίζω σε κάποια φάση στο μέλλον να το δούμε. Τι ότι ναι, ναι. Πάμε να διαλέξουμε που ένα πρότυπο ψηφίο που τους οποίους δεν μπορούμε να βρούμε τα χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι των ιδανικών υποψήφιων πρόεδρων ή τουλάχιστον ο ιδανικός υποψήφιος πρόεδρος πρέπει που, που τα τώρα να, 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 αρκέψει να χτίζει την εικόνα του ώστε σε μια δεκαετία να έρθει να κάνει τα πράγματα που λαλείς.

Θεωρώ ότι ο, επόμενο καλό πρόεδρο, ο, ο οποίο ε, 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 έχουμε τώρα, είναι σήμερα είναι 33-35 χρόνων και πρέπει τώρα να αρκέψει να επικοινωνεί, όχι τι προεδρικέ εκλογέ, σαν πολιτική προσωπικότητα. Και πρέπει ένα Λεωνίδα, α πούμε, και ένα Γιάννο να πάει τον Εύρωμπο τώρα, να τον πιάσουν και να πάνε να χτίσουν μαζί του για τι εκλογέ του 2033. Okay. Επειδή Εν έχω, έχω ελπίδα εγώ ότι τούτη η κρατική μηχανή η οποία αναγιωμένη μπορεί να αλλάξει με να πω ονόματα. Με έναν Αβέροφ που ξέρουμε ποιος είναι ή με έναν... Με έναν αναφέρεις, α, νομίζω δεν ονόματα. Όχι, oh, yeah. γιατί... μα υποψήφιοι είναι και αμέ, Ναι, ναι, αλλά δεν έχει λόγο να αναφέρεις ονόματα για πολλούς ναι, λόγους. Αλλά ναι, να Μιλώνει για ε... ικανότητες τώρα. Να πάω λίγο πίσω όμως, και θα σου κάνω ένα ερώτημα. Ε, βρίσκει να μπορείτε να δείτε μπορεί τα ονόματα ε, για να μην τον αδικήσετε. Ναι, ναι, όχι. Ναι, με, βρίσκει... <σχε> με έναν Δημητριάδη, με έναν. Ωραία, αλλάξε κάτι, περίμενε. Υπέσαι κάτι όμω το οποίο σηκώνει συζήτηση. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικά η φόρμουλα εννοεί ότι πρέπει να έρθει κάποιο εντελώ έξω από την πολιτική και να μπει σε κοινή θέση για να μπορεί να δικήσει ο κράτο ή πρέπει να είναι που μέσα ε, από την πολιτική. Έμπει σε ρόλο. Ω που να γίνει, θα το ξέρουμε. Ναι, απλά το που θέλω να πω είναι ότι. Αν δεν μέσα, να έχει handicap. Σωστό. Απλά να, να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Λοιπόν, το τι είναι η σημερινή κατάσταση, και περιγράφει εσύ, και πολύ ασευαστεί η άποψή σου, δέχομαι το, εν, εν, εν τούτη η κατάσταση που επικρατεί. Ερήγορα, Ερήγορα. Το ερώτημα το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσουμε, μια και κάμπτε την συζήτηση για του νέου ανθρώπου που μα ακούσει, είναι αν πρέπει να εμπλακούν με την πολιτική ζωή και γενικά με την πολιτική στην Κύπρο ενώ και όταν ε, λέω δεν εν, εννοώ, εννοώ να είναι μέλος ενός κομμάς αλλά ναι. να έχουν άποψη να μπορούν να εκφέρουν ξέρετε το να, να μπει στη διαδικασία για νόμου να εκφράζεις πολιτικέ ε, πολιτικές απόψεις και πρέπει να είσαι μέλος ενός κομμάτους μπορεί να αρθρογραφείς μπορεί να γράψει μια άποψη μέσα στα social media μπορεί να μιλά με του φίλου σου αλλά έχεις κάποιες απόψεις δεν είναι κατά να κυπράσεις μέλος και να έχεις κομμάτικη ταυτότητα το πράγμα ενισχύει. Αλλά το να βλέπω νέου οι οποίοι να είναι εντελώ, να μην ασχολούνται εντελώ με το αντικείμενο, λυπεί με ιδιαίτερα. Ωραία. Γιατί πρέπει να έχουν άποψη, γιατί στο τέλο τη ημέρα θέλοντα και εμεί, μέσα από την πολιτική και μέσα από του ανθρώπου που καθορίζουν την πολιτική πρακτική, τέλο πάντων, μπορεί να ακολουθήσει ο κράτο, που διαμορφώνονται οι ευκαιρίε οι επιχειρηματικέ που εγώ και εσύ μπορεί, και ο κάθε νέο μπορεί αύριο το πρωί να έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί κάπου ή να μπορεί να βρει μια ευκαιρία να κάνει κάτι. Γιατί, ξέρει, δαιμονοποιήσα λίγο την πολιτική, οι νέοι, και την ίδια στιγμή όμω, όλα περνούν πολύ το πράγμα. Άρα, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολλά πιο ισορροπημένοι στον τρόπο που βλέπουμε. Εγώ θεωρώ ότι κάθε νέο πρέπει να έχει άποψη. Ειδικά στην Κύπρο, που νιώθω ότι βλέπουμε καθημερινά τα αποτελέσματα τη εισβολή. Άμα γυρίσει, πα στο πέντε δάχτυλο, θεωρεί την και σημαία 15 ώρε την, την, ημέρα. Δηλαδή, μόλι ξενυχτώσει βλέπουμε έντι, μόλι ξημερώσει, πριν να ξημερώσει, ακόμα βλέπουμε έντι. Του μου θέλω να πω είναι ότι πρέπει να έχουν άποψη. Ειδικά σε έναν κράτο όπω εμά. Τώρα, αν είμαστε σε κάποιε χώρε όπω τη Σκανδιναβία, που δεν του ενδιαφέρει, που πάνε όλα μια χαρά ωραία, και άποψη στην πολιτική, οκ, okay, έχουμε εδώ. Στην Κύπρο όμω, που είμαστε, που την ημέρα που γεννήθηκα, τουλάχιστον εγώ θυμούμαι να έχουμε χίλιε διαφορετικέ προκλήσει όσον αφορά οικονομίε, πολιτική, πρέπει να έχει άποψη ένα νέο. Σου είπα να εμπλακεί, σου είπα να πάει να μπει με σε επιτελεία. Πόσο είναι το που έχεις. Τεράστιο. Ε, τελευταία φορά νομίζω είμαστε... Εντάξει, πάρα πολύ απλό. Σήμερα, συγγνώμη, σήμερα στη Βουλή εκπροσωπούνται μόνο το 55% των ανθρώπων που ψηφίσαν. Οι άλλοι ούλοι, το άλλο 45% ψηφίσαν κάποιων πολιτικών συνδυασμών ή κόμμα ή τέλος πάντων ή άλλος πώς, που δεν είναι μέσα στη Βουλή. Μα... Λυπηρώνται το πράγμα. Η διαφορά όμω στι βουλευτικέ εκλογέ ψηφίζει κάποια ιδεολογία, κάποιον κόμμα. Τώρα ψηφίζουμε για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Άρα είναι πολλά πιο διαφοροποιημένο, έτσι. Και το αφήγημα που είπε, αλλά είναι ένα αφήγημα. Θεωρώ ότι είναι ένα αφήγημα το να λέω ότι οι νέοι πρέπει να ασχοληθούν και να έχουν άποψη και να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Εγώ θεωρώ ότι οι νέοι πρέπει να έχουν άποψη γενικά στο τι συμβαίνει στη χώρα μα. Γιατί ρε φίλε, αν ναι, εγώ δεν παίζω, δεν παίρνω, δεν ασχολούμαστε, ποιοι να ασχοληθούν και ε, να υποψηφίσουν. Και ποιοι είναι οι που ψηφίζουν εσύ σήμερα. Συνήθως τον μπάλκ των κομμάτων. Το? Το. Πώ το λέμε, τον μπάλκ. Ναι, ναι. Η μάζα η... <συμμάτων> <υπάρχει, στρατή> των <συμμάτων> κομμάτων. Η μάζα των κομμάτων. κομμάτων. Μάλιστα. <συμμάτων> οι άνθρωποι που είναι κομματικά στελέχη. Ωραία. Τούτα τα κομματικά <συμμάτων> στελέχη πρέπει να έχουν <συμμάτων> παραπάνω επιρροή στο μέλλον του κράτου που εμένα και εσένα που δεν είμαστε κομματικά στελέχη. Του ακολουθούν μια κομματική ατζέντα βασιλιά σε μια ιδεολογία η οποία. Να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα, αν γενικά ανοίξουμε μια παρευθύνση όσον αφορά το κομμάτι ναι. και μετά να την κλείσω στο... να συγχωρήσουμε μετά. Να απεδαχθούμε λίγο στο επιχειρηματικό κομμάτι. Το πρόβλημα με τα συστήματα, και ένας λόγος που δεν πιστεύω στα συστήματα, είναι ότι τα συστήματα έχουν μια σταθερή και βασική θεωρία και αγνούν τους εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι μεταβάλλονται συνεχώς. Ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια. Άρα δεν μπορεί ένα σύστημα το οποίο έχει τι βάσει του, μπορεί και θεωρητικά, αλλά και πρακτικά πριν 300 χρόνια, να παραμένει το ίδιο την ίδια ώρα που ο κόσμο αλλάζει. Συλλογική Ακριβώς. Είναι συλλογική η κρίση. Και κλείω την παρέθεση και επανέρχομαι στο γιατί πιστεύω στου ανθρώπου. Είχα πολλέ φορέ συζητήσει με ε, κομματικού ανθρώπου οι οποίοι. Υποστηρίζουν ότι φίλε, μου, πρέπει να υποστηρίζουμε ανθρώπου. Πρέπει να υποστηρίζουμε συγκεκριμένη η ιδεολογία είναι επειδή η ιδεολογία παρασέρνει γενικά ένα ολοκλήρο strategy. Και τούτο είναι τούτο που λέω ότι η ιδεολογία είναι βασισμένη πάνω στο πώ λειτουργεί ο κόσμο και πώ είναι τα συστήματα τα οποία Άρα, εν, εν, εν ένα αλλάσουν. Ενώ ο κόσμο αλλάσει. Άρα είναι ένα μπάπουλ το οποίο να κάνει μπέρστ και τούτο να το βιώσουμε στι επόμενε mm -hmm. Που το χάσμα, ερχόμαστε στην κουβέντα μα, γιγαντώνεται. Προσπαθώ τώρα να σκεφτώ πώ ένα Gen Z Μπορεί να κάνει engage, να πω εγώ ονόματα, με του υποψηφίου. Παβέροφ, Δημητριάδη... Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει τρόπο, ρε φίλε, τι εννοεί. Με, το, με τον Gen Z. Ναι, πώ. Τι εννοεί πώ. Αν επικοινωνήσει ένα μήνυμα, και να καταφέρει και φτάσει κοντά του, ναι, γιατί. γιατί... Όλη, πρακτικά ναι, ε, μπορεί ναι. να το κάνει. Ενώ να κάνουν engage. Να όπως. σου πω, να κάνουν engage με ποια έννοια. Σήμερα. Ο παρα... Το ο... Gen Z ψηφίζει τώρα, ναι. Ναι, Gen ψηφίζει. Ε, η Gen Z, απλά να πούμε κάτι, ενώ ότι, πρώτα απ' όλα το, το value system, το. Η, έτσι, ο κανόνα ή ο θεσμό αξιών, ο δικό του διαφορετικό που τον προηγούμενο γενναιό. Θέλουν αυθεντικότητα. Θέλουν αυθεντικότητα, μπράβο. Ε, ειλικρίνια. Η, ειλικρίνεια. Η θέλουν να έχουν απλέ προτάσει και συγκεκριμένε μπροστά του. Μην του πει. Ναι, πάντα, ο κόσμο. Ζουν έναν κόσμο. Πάντα, πάντα, Κατέλιξε πάντα. Κατέληξε σε ζωή που θέλει να πει. Τι μου θέλω να πω είναι ότι ο υποψήφιο πρέπει να καταφέρει να περάσει τα μηνύματα, τα σωστά μηνύματα. Στου Gen Z, και να μην μπορέσει ω coming gauge και δυστυχώ Μπορεί να λέμε ότι έχουμε όλο το κομμάτι του digital, το οποίο μπορεί να περάσουμε μηνύματα ή να μεταφέρουμε Υύει μηνύματα. Όμως Ισχύει, αλλά τούτοι οι άνθρωποι θέλουν διαπροσωπική σχέση. Το θέμα είναι είναι θέλουν να γνωρίζουν πονιβερ... ναι, ναι, ναι. σε ψήφο. Θέλεις, θέλουν διαζώσει συναντήσει. Τι είναι διαζώσει, Face to Face. Να κάτσει όπω είμαστε εμεί τώρα. Πρέπει οι υποψήφοι να βρουν χρόνο να μιλήσουμε με του νέου όπω μιλούμε εμεί οι δυο. Μπορεί να μην είναι ένα άτομο, μπορεί να είναι 100 άτομα, αλλά πρέπει. Ή, ή, να βγουν οι υποψήφοι και να μιλήσουν ανοιχτά με τους ανθρώπους του νέου. και να ακούσουν ερωτήσεις ξεκάθαρα και ένας νέος, δεν μπορείς να φανταστείς πολλές φορές μπαίνουμε στην τελευταία αν νιώθουμε ότι ε, μπορεί να μην έχουν ερωτήσεις μπορεί να σου κάνουν απίστευτες ερωτήσεις μέσα από τη συζήτηση πρέπει, να, πρέπει δηλαδή διαφωνώ μαζί ε, σου εντάξει, το, τούτο η μορφιά τη συζήτηση μα. Ότι διαφωνεί. Ναι, γιατί. Ναι, νομίζω δεν είναι απαντήσει σε ερωτήματα που θέλω. Τι θέλω. Πράξει. Ε, καλά. Πορτφόλιο. Άντε Ρε, Ρε και... μου, πώς θα κάνει πράξης ένας άνθρωπος να δένει στη θέση ε, του προέδρου. Επαρέχομαι ίσως σε τον που λέω. Με το προσωπικό του τον brand positioning να σου το πει. Έτσι. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Με brand positioning. Το brand positioning προφανώ είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο τεστ που περνά στον αποδεχτή ο νιο να πάει σε μια συνάντηση για να κάτσει μαζί του όπω μιλούμε με εθιό μα. Κάτσε, ρε, ακόμα δεν εξηγεί. Εγκάμε, ρε. Πώ να ξεκινήσει, ρε, να δω μήνυμα στον billboard. Όχι, ρε, φίλε, δεν είναι το θέμα του billboard. Έχει χίλιου άλλου τρόπου. Έτσι, ήξε και αυτό εδώ. Ποιο σου είπε ότι θα το δει. Μπορεί να δει υποψήφιο στο TikTok, δεν το ξέρει. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά. Ο Περίμενε, ακόμα δεν τα... ξεκινήσει. Περίμενε όμω. τι είναι, ξεκινήσει. Δεν ξεκινήσει, ρε φίλε. Κάτσε Σεπτέμβρη να ξεκινήσουν τα. Παραπέμποσε στο account τη AOC, ναι. Yeah. τη Congresswoman τη Αλεσάνδρου Κασιώ, Και θέλω να δει ο κόσμο τι εννοώ επικοινωνία directly που προσωπικό account. Directly. Instagram, real. TikTok, hey, hello there, America. My name is Alice. Καταλάδε. Τούν το πράγμα θέλει να δει ο νέος. Και όχι η... έναν αφιθέατρο που να πάει ένας τύπος ο οποίος έχει έναν καλό σκριπτ. Να το γράψει, αλλά περίμενε, για να είμαστε και δίκαιοι. Να σου κάνουν εμάψεις τώρα. Για να είμαστε και δίκαιοι. Έχει διάφορε κατηγορίε ε, υποψηφίων, ε, ψηφοφόρο συγγνώμη, που πρέπει να καλύψει με διαφορετικού τρόπου. Άρα να πάει και στο αφιθέατρο που λέει εσύ. Γιατί οι προηγούμενε γενιέ, οι, οι μεγαλύτεροι ηλικιακά που μα θέλουν να πάνε για να οδούμε στο αφιθέατρο. Yeah. Αλλά ο νέο, λέει εσύ, ότι πρέπει να το δει μέσα του TikTok, Instagram. Συμφωνούμε. Απλά θέλει να οδεί και από κοντά. Και νομίζω πλέον είμαι σίγουρο για αυτό το πράγμα. Οι νέοι θέλουν να γνωρίσουν τον άνθρωπο να του μιλήσει. Μπορεί να όλη μέρα με έναν, έναν κινητό και να επικοινωνούν τα πάντα, αλλά στην Κύπρο, τα χαρακτηριστικά των νέων τη Κύπρου, έχουν την εντύπωση ότι αν καταφέρει να του βάλει στην διαδικασία να έρθουν, ενώ κερδίσει. Ε, πρέπει να κάνει ράλι, ρε, φίλε. Τύπου. Ε, είναι. American election, θα πω. Ε, καλά, το, 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 η προεκλογική ε, είναι μόνη, είναι ράλι. Το θέμα είναι ότι τα ράλι που κάνουν απευθύνονται στη βάση των κομμάτων του. Ε, Εντάξει, Πρέπει να έχουμε μια βάση για να πρέπει να ξέρει κάτι. Ρέσκι μου να είμαστε έτσι, τι θε κιόμα να έχουμε έτσι. Το ρομαντισμό. Να πάψει φύση, λέω. Ωραία, θα πάψει. Ψηφι... <συρίζει> να πάψει φύση. Εννοείται, δεν έχει κανένα Εντάξει, Εννοείται, δεν okay. Ό,τι για ψηφίσει. Δεν χρειάζεται να μου πει τι είναι ψηφίσει. Όχι, ρε όχι. Αλλά ό,τι για ψηφίσει, η ουσία είναι να πάει για να εκφράσει τη βούλησή σου. Παίρνω και τη γυναίκα Μπράβο. μου, η οποία πιστεύει πλέον ότι είναι καλά να ψηφίσει. Πάμε να ψηφίσουμε, παιδί. Και εγώ νομίζω ότι εμεί, ενώ τούτη είναι οτροπία, και το αφήγημα που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στου νέου εν τούτων που και λέμε που τώρα. Θέλω να επηρεάσω και τα, ε, τον περίγυρο μου. Ε, ναι. Ε, δεν, το θεω, δεν το θεωρώ πολιτικά άστοχων να πω του κότσου μου, κότσου να πάω να ψηφίσεις ε, ρε παιδί, λένε ασχολή, όχι κότσου μου να πάω να ψηφίσεις, εν το θεωρώ ότι εμπρεπεί να είναι. το κάνω μα δεν είναι, απλά το είναι να μου να πάω να πάει ψηφίσει η κλασική, κλασική συζήτηση μεταξύ νέων. ρε να πάω να ψηφίσει, Ρε ρούλοι, άχριστοι, βαρκούμε, ναι, ρε ρούλε άχρηστη βαρκούμε, είναι ναι. η κλασική έκφραση okay. Ναι. εγώ δέχομαι και μπορώ να πω ότι δικαιολογημένα λέμε κάποια πράγματα οι νέοι. Να μου αλλά... δώσουν να φάω. Ακριβώ. να μου δώσουν. Ναι, αλλά. Η απάντηση είναι ναι. Ναι, να σου το κούψει να ε, ναι! Γιατί οι αποφάσει του καθορίζουν το μέλλον το δικό μου, ρε φιλέ, το οποίο. Απάμε επιχειρηματικά. Αν ένα άνθρωπο έχει όραμα για τον τόπο και καταφέρει και κάνει ενέργειε που να προσελκύσουν επενδύσει στην Κύπρο, προφανώ έχω, έχω, να φάω. Και εγώ και εσύ, και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον κόσμο, το το επιχειρήσω. Κάν... Γιατί απλούστατα για την ευκαιρία σε κάποιου οργανισμού παγκόσμια εμβέλεια να έρθουν στην Κύπρο να εγκατασταθούν. Άρα, τούτοι οι άνθρωποι ξοδεύουν λεφτά στην Κύπρο. Άρα, υπάρχει μεγαλύτερο. Προσπερίδι. Ναι, υπάρχει μεγαλύτερο velocity κυκλοφορία λεφτό μέσα στην αγορά. Άρα, όλα πηγαίνουν μια χαρά. Άρα, μισή δουλειά. Εσύ, έχω εγώ, εσύ, ο Αλέξη, έχω μόνο. Αν σπάσει το κεφάλι μου ότι η Κύπρο είναι μια πολύ μικρή αγορά. αγορά. η οποία μπορεί να ή, ή την Κυπριακή αγορά χαρακτηρίζει εγώ στη σφαίρα. Ναι, ρε φίλε, αλλά. Bullet. <στοίλαι> <ο>, ναι, αλλά <στοίλαι> εσύ είναι negative και positive. Όσο πο... εύκολα μπορεί να γυρίσει τον πράγμα προ το θετικό, τόσο εύκολα <στοίλαι> μπορεί <στοίλαι> να πάει στο αρνητικό. Εγώ έχω την απάντησή μου. <στοίλαι> το βιλενικέ τη σφαίρα είναι πολύ μακρινό. Δεν πάει πολύ μακριά. Αλλά είναι διαπεραστική και πάει κατευθείαν στο στόχο. Είναι μικρή σφαίρα. Είναι μπειραβλό, είναι διαστημόπλοιο. Άρα αν οποιαδήποτε άλλη οικονομία δέχεται τα χτυπήματα που δέχτηκε η κυπριακή οικονομία, οικονομία ναι. ναι. Ήταν φίλε, η Ουκρανία καλό 2060. Η Ελλάδα έχει που το 2004 και πάει. ακόμα. Επειδή τεράστιες οικονομίες μιλάς για να ναι, πόσα, 150 δις, πόσα μπορεί, 300 δις. Ναι, αλλά δις. περίμενε, ένα λεπτό. εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μόνο το μέγεθος της οικονομίας. Νομίζω ότι θα με που καταλήγω και λίγο συγκρούμενο το να πω, αλλά ε, πραγματικά λέω το έτσι που ψυχή μου. Την ίδια, τούτο το πράγμα, ο λόγο που ανακάμψαμε πάρα πολλά κλειδιά. Τι έχει να μόνο με το ότι είμαστε μικρή οικονομία. Όχι, δεν το Έχει να κάνει και με του ανθρώπου. Δηλαδή... Το 2013 έγινε γκούρεμα στην Κύπρο και την επόμενη μέρα όλε οι επιχειρήσει ξεκινήσαν να δουλεύουν. Λε και δεν έγινε τίποτε. Γιατί ξέρει Έχουμε το πράγμα στο DNA μα ότι ό,τι και γίνει πρέπει να το παλέψουμε. Είμαστε workers. Ναι. Και παλεύουμε το. Ξέρω πάρα πολλού επιχειρηματίε που δουλεύκαν 20 ώρε τη ημέρα τον πρώτο καιρό για να καλύψουν τον το κενό. Είναι αρκετό. Του... Ναι, περίμενα ένα λεπτό. Όχι, είναι αρκετό. Είναι αρκετό για να σε πάρει ε, το πολύ μέχρι πιο κάτω. Ε Πάμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη τώρα. Ναι, Ακριβώ. Άρα, η, η, το, το να γυρίζουμε τι οικονομίε, το τι έγινε με, με, με τι διάφορε κρίσει που περάσαμε οικονομικά στην Κύπρο και το πόσο κλήρωρα ανακάμψαμε, δεν έχει να κάνει μόνο με η οικονομία, έχει να κάνει και με του ανθρώπου και γενικά η νοοτροπία που έχουμε σαν λαό. Και τούτο είναι το πιο δυνατό μα όπλο. Ότι καταφέρνουμε κάθε φορά την που γίνεται μια κρίση να ανακάμψουμε πάρα πολλά κλήρωρα. Τώρα, έχουμε τούτου του ανθρώπου που δουλεύουν τα έχουν όρεξη να δουλέψουν. Έχουμε πάρα πολλά έξιμου ανθρώπου μέσα στην κοινωνία μα μέσα στην αγορά εργασία μα. Και από την άλλη, έχουμε του πολιτικού, οι οποίοι παίρνουν αποφάσει για fundamental, βασικά θέματα του πώ να είναι το ecosystem τη Κύπρου, πώ να καθοριστούν οι επόμενε ενέργειε σε επίπεδο προσεύκηση επενδύσεων, σε επίπεδο έρευνα και ανάπτυξη. Και λέμε ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε εμεί. Οι νέοι λέμε ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με την πολιτική, γιατί. Ενουούλη άχρηστη, η κλασική ατάκα, και από την άλλη έχουμε του ανθρώπου. Είναι κρίμα. Γιατί αν ασχοληθούμε και δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιου ανθρώπου που να μπορέσουν να κάνουν κάποια καλά πράγματα για την κοινωνία, για την οικονομία, τέλο πάντων, σε συνδυασμό με του ανθρώπου που έχουμε, μπορεί να κάνουμε απίστευτα πράγματα. Είδα, και... είδα στι προηγούμενε βουλευτικέ, είδα κάποια άτομα τα οποία. Αξιόλογα. Αξιόλογα και θα ήθελα να πολλαπλασιαστούν. Και η ερώτηση είναι πολύ απλή. Όταν ένα νέο λέει εννουούλη άχρηστη. Κάνε Είσαι σίγουρο ότι είναι ούλια χρηστή. Έχω την απάντηση. Είναι ούλια Δηλαδή, εν, υπάρχουν μέσα σε τούτον, στο, μάζα ανθρώπων, εν, υπάρχουν κάποια αξιολόγηση. Έχω την απάντηση. Ποια είναι. What you do about it. Τι. Do something. Τι. Do something. Τι είναι do something. Ενώ ένα Okay. Ακριβώ, Τι κάνεις. Εσύ τι κάνεις. Ακριβώς. ακριβώς. Εσύ, τι κάνεις. Και ξέρεις το όλοι είναι ξέρεις πότε είναι είναι καλά. Δηλαδή που πασχίζουν και ένα μεροκάμα των που ε, ε, βλέπουν ένα ε, μέλλον μπροστά του. Αρνούνται να, να, να πιάνουν λίγο τι ε, τύχε του μέλλοντο στα χέρια του. Και εγώ λέω: Η απάντηση είναι πολλά πλέον για να μου το πράγμα. Ότι δικαιούσε να παραπονιέσαι και να λέει τα κακό έχοντα. Να τα λέει ξεκάθαρα με το όνομα του, αλλά έχει ευθύνη να κάνει κάτι. Να παλέψει για αυτό το πράγμα. Μπορεί να μου πει κάποιο τώρα, ημένα, η ψήφο μου η μια ψήφο αλλάσει. Ναι, αλλάσει. Γιατί αν δεν, με την ίδια λογική που λέει εσύ, η δική Α, μου ψήφο δεν αλλάσει. Α σου διορθώσω μια λέξη. Αντί να του λέμε να παλέψει και να θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο, θα του λέμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το αλλάξει. Καλά, εντάξει. Ούτε το... καν έναν και να παλέψει. <laughs> <laughs> να πάει να ψηφίσει τέλο πάντων. Πίνει να ψηφίσει. Και ξέρει, σε ενδιαφέρει τι να ψηφίσει. Πίνει όμω. Πλέον η δική. Τουλάχιστον το, δικό μου το. περιβάλλον χώρων ανθρώπων και χαίρομαι πάρα πολλά που μεταλλάσσουν, ε, αλλάζουν λίγο τι αποψίσει στου ανθρώπου. Ε, το τι <Καινίως> είναι να πάει να είναι εντελώ εκτό αφήγημα. Αυτό. Άρα α <Καινίως> πάει και ας ψηφίσεις ό,τι θέλει. Απλά πιέννε. <Καινίως> Γιατί ξέρει, θεωρώ εγώ έχω ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στην κρίση του κάθε ανθρώπου, του κάθε νέου που είναι να πάει να ψηφίσει. Εντάξει, επειδή ο καθένα του κόσμο που την Που την οπτική γωνία έτσι. Δε όλου του υποψηφίου και αποφάσισε ποιο είναι για σένα. Αλλά ψήφισε. Στο τέλο τη ημέρα, τούτο είναι το κλειδί. Ψήφιζε, έκφρασε την άποψή σου μέσα από την ψηφοφορία. Απλά και μόνο για να νιώθει ότι και εγώ, σαν Λεωνίδα ή εσύ, σαν Γιάννο, καθορίζω το μέλλον μου μέσα από μία ψήφο. Γιατί μία ψήφο, αν την πολλαπλασιάσει, μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Α ορίζω κάτι, επειδή εσύ είσαι εμπειρία, χωρί να θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, έχει εμπειρία που το πώ να διαχειρίζεσαι την επικοινωνία, τι ενέργειε κάποιου υποψήφιου που κάποιε εκλογέ πώς, πώς το ε, οργανόγραμμα, το infographic και πώς ουσιαστικά το στο voters perception, ας πούμε. Το... Τι να κάνουμε budget, το budget παίζει ρόλο, τι... Παίζει ένα ρόλο, <laughs> παίζει ρόλο. <laughs> παίζει ρόλο. <laughs> ρόλο γιατί έχεις παραπάνω επιλογές. Yeah, ναι. ναι. τα λεφτά κάνουν, κάνουν, τη διαφορά. Θεωρώ ότι το, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να καταλάβεις τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου του, που, που βοηθά τέλο πάντων. Δηλαδή, με πολλά απλό τρόπο να κάνει ένα σφότ αναλύση και να πει ποια είναι τα δυνατά του σημεία, ποια είναι τα αρνητικά σου του σημεία. Απλά Προστα... πράγματα. Σώσ, απλά πράγματα. Συμπλήσει, αλλά με ποια δεδομένα όμω. Κάνει εικασίε ή ποια πρωτογενή δεδομένα. Όχι, ποια πρωτογενή δεδομένα. Έχει και κομμάτι έρευνα. Λοιπόν, Μπορεί να κάνει focus groups, μπορεί να μιλήσει με, διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά ανθρώπου, πόσο θα πιάσει λίγο feedback, δοκιμάζει πράγματα πιάνει τα data για λίγο. Τούτο είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι ανάλογα με το άτομο που έχει μπροστά σου και ανάλογα με, το, με το, το, του άλλου που είναι ανταγωνιστείς, πρέπει να του βγάλει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ατόμου, ώστε να είναι το competitive advantage, να είναι το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Τι να μπορεί να καταφέρει να βγάλεις τα πράγματα, μετά ξεκινάει η υλοποίηση ουσιαστικά τη στρατηγική που, πρέ, που πρέπει να γίνει σε διαφορετικά level. Το πρώτο πράγμα είναι να γίνει σε επίπεδο. Με ποια μέσα να φτιανούμε προ τα έξω, να επικοινωνούμε με το πράγμα. Α πούμε, είπε σε ένα απλό παράδειγμα το οποίο είναι πάρα πολύ καλό: να μπορεί να έχει ο νέο την ευκαιρία να κάνει ερωτήσει και live να απαντά ο υποψήφιο μέσω Instagram, μέσω Facebook, μέσω. Έχει χίλια applications. Έχει application ask. Δεν ξέρω αν το έχει υποψήφιο. Το ask.com. το, είναι. Ωραία. Κάμε ερώτηση να απαντά. Εμπανάρχιο, ξέρω το, αλλά το χρησιμοποιούμε. Την ίδια στιγμή, ο τρόπο που φτιάχνουν οι άνθρωποι που να τον εκπροσωπήσουν τον, τον άνθρωπο, τι πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά που μοιάζουν με τον τύπο. Ναι, το ναι. λεγόμενο brand association. Το brand association. Δηλαδή, δεν μπορεί ο υποψήφιο να, να, έχει ένα conservative look και να επιλέξει ανθρώπου που να έχουν μούσα μακριά μαλλιά να, να το εκπροσωπήσουν. Είναι, είναι a trappers, α πούμε. Είναι a trappers, γιατί είναι ε, 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 πρέπει... Γι' αυτό και κάποτε που σε πρώτε που θεωρείται μουσικού, καλλιτέχνε, που του είδαμε αθλητέ, ε, τούτον προσπαθούν να κάνουν οι πολιτικοί, αλλά να κάνουν το με έναν πολλά κίτ τρόπο, αν με ρωτά εμένα. Ναι. Και το τρίτο πράγμα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, πράσινο του αμπάσατο σου. Οι οποίοι μπορεί να <συσχελίως> σε εκπροσωπούσουν επικοινωνιακά, αλλά να είναι οι άνθρωποι, στην Κύπρο ονομάζονται πυρήνε. <συσχελίως> 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 οι οποίοι να είναι, είναι οι άνθρωποι που διαχέουν το μήνυμα μέσα στην <συσχελίως> κοινωνία. PR Ο Γιάννο. Ο Γιάννο. Έτσι, 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 έτσι ένα πράγμα που εύχομαι σε τούτη την προεκλογική να δούμε είναι να φύγουμε από την παλιά πεπατημένη τεχνική των προεδρικών εκλογών που προσπαθώ να σε αποδομήσω εσένα για να φανώ ωραίο. Και το κάθε επιτελείο να κρατήσει ένα επίπεδο. Και αντί να κατηγορώ εσένα και ξέρω εγώ του συνεργάτε σου και ότι ο Γιάννη είναι έτσι, ο Γιάννη έτσι, ο καθένα να κολλήσει λίγο στο τι είναι οι εισηγήσει οι δικέ του τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμο. Λόγω τοπικό τον που ζει. Ξέρω το ότι. Όχι, δεν είναι τοπικό καθόλου. Είναι θέμα κουλτούρα και ήθου. Να την αλλάξουμε τώρα, σε εκλογέ. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμο είναι πανέτοιμο τώρα να, δει αλλαγή σε αυτέ τι εκλογέ. έχουμε και τι πλατφόρμε οι οποίε μπορούσαν να φιλοξενήσουν ένα τέτοιο debate. Τι εννοεί πλατφόρμε, εννοεί το. Ωραία, σου πω ξεκάθαρα. Εμεί σκεφτούμαστε να κάνουμε ένα, έναν είδου debate. Οκ. Debate με ποιου, έναν ε, ο οποίος να κάνει μόνιτορ τη συζήτηση σε έναν τραπέζι όπως τούτον και θα υπάρχουν κατά κάποιον τρόπο οι κανόνες αυστηρή και να φεθεί η συζήτηση. Και να φέρεις τους υποψήφιους. Ναι, θα σκάμω εγώ φυσικά. Να φέρεις τους υποψήφιους. Να έρχουν, ναι, ναι γιατί okay. ο ναι, ναι. Μακάρι, μακάρι να μπορέσει να, να, Απλά. να Ναι, ναι. Κοίτα, τούτο, ουσιαστικά είναι το πιο παρακολουθήκαμε. Ένα, πότα... ένα... project που οποίο να σου Ωραία. Είναι τούτα παραγωγικά πράγματα. Γιατί διάσ... πρώτη της ευκαιρία στους ανθρώπους να τους δουν να συζητούν για πράγματα. Δεν ναι. Γίνεται να λέμε ότι να κάνω, ξέρω εγώ κατεβαίνω για πρόεδρος της Δημοκρατίας και στο τέλος να ακούω 90% της επιχειρηματολογίας σου να κατηγοράς τους άλλους ούλους. Ε, Πέμω εσύ είναι μόνο να κάνεις. Πε μου εσύ, ποιε είναι οι θέσει σου. Πε μου εσύ, τι, τι, τι προσπαθεί να πετύχει. Ο Dr. King έλεγε I have a dream. Ε, ωραία, I have a dream. Ο, he doesn't have a dream. αυτό. γι' αυτό, γι αυτό και μέχρι σήμερα αναλύουν τη, τη δική του ομιλία ω έργο τέχνη, ένα state of the art, ο τρόπο που το γράψε, γιατί μέσα από την ομιλία του παρουσιάζει το όραμα του και το όνειρο του για την Αμερική. Να που πούμε... τότε, τότε, το content μέσα στο οποίο ήταν του τη ιστορία είναι τόλμα κανένας να κάνει έτσι πράγμα. Και όχι μόνο. Είναι και medium να τα κάνει. Ήταν μέσα στη στράτα που σε να ψηλούν. Ναι, μέσα στη στράτα. Μέσα στη social media. Σωστό. Του μου θέλω να πω είναι ότι εύχομαι, πραγματικά και εύχομαι έτσι, ε, ένα, ένα, πράγμα που αν το δω θα δούμε συνολικά, άσχετο τι είναι να γίνει, τι είναι το τελικό αποτελεσμα των εκλογών, να δούμε συνολικά τον τόπο μας και γενικά τις νοτροπίες μέσα στην κοινωνία μας να αλλάσουν προς το θετικό. Αν υπάρχει για πρώτη φορά, αν γίνει μια προεκλογική, χωρί τοξικότητα, χωρί να προσπαθώ να αποδομήσω του άλλου που τρέχουν για τι εκλογέ, και επικεντρωθώ στον εαυτό μου, στο να λέω τι θέσει μου και τι λύσει να φέρω πα στο τραπέζι, θεωρώ ότι να δούμε μια προεκλογική που είναι η χαρούνουλη, θεωρώ ότι του είσαι συζήτηση που κάνουμε ηθικά μα, πάρα πολλοί νέοι είναι να πάση να ψηφίζουν. Και το πιο σημαντικό που λέω είναι ότι τελικά, ξέρει, κάποια στιγμή τελειώνουν εκλογέ. Και κάποια στιγμή, όταν τελειώσουν οι εκλογέ, το τι ελέγχθηκε ξεχάνεται. Ο κόσμο μπορεί να ξεχάσει. Η τοξικότητα όμω μηνύσκει για μένα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι. Εμπληγεί. Ε, ε, ναι, ε, εμπληγεί μέσα. Τι ξέρει τι ε, είναι; εμπληγεί του Λεωνίδα Τζογιάννου. Ε, εμπληγεί μέσα στον τρόπο που πολιτευόμαστε, σαν, σαν κράτο. Δημιουργεί προηγούμενο. Και δυστυχώ. Είμαστε προσκολλημένοι σε τούδε τι μεθόδου, τι παλιέ. Γιατί και... ήδη ξεκίνησε. Αυτό δηλαδή. λέω, ήδη ξεκίνησε. Είναι κρίμα. Γιατί στο τέλο τη ημέρα, εμένα το νέο, δεν κοφτιμε με να μου έναν πουλαλή για ο νέο. Κοφτιμε να μου πει: Δεν κοφτιμε με που, που πληρώνω τώρα την πεζίνα ένα 80, όπω πάμε να γεννήθηκε ο ευρώ. <σχελίδι> ναι, δύο ναι, okay, ευρώ. Ναι, οκ, δύο ευρώ. Για να πάει και ο μισή και. Παίρνουν τα λύση να μου δώσει. Κοφτιμε με έναν το νέο, τι ευκαιρίε εργοδότηση διάσμου στα επόμενα πέντε χρόνια στην Κύπρο. Κοφτιμε με έναν το νέο που πιάνω 1000 ευρώ μισθών και έχω πρέπει να πληρώσω μόνο το ενίκιο 800 ευρώ. Και τη δι διερωτάσαι γιατί δεν μπορεί να ζει. Ή να κάνω οικογένεια. Ή να οικογένεια. Κόφτη με έναν νέο ότι έρχεσαι εσύ και λαλή ότι ε, να προσπαθήσω να αλλάξω τι κοινωνικέ δομέ και, και και Αλλά το μόνο πράγμα που κάνω είναι ότι όποτε ανήκουν την τηλεόραση, θεωρώ τέσσερι πολιτικού να βρίζονται. Όχι να λέει θέσει, να βρίζονται. Και ο Γιάννο είναι έτσι, και κάμε έτσι. Και το, η πλάκα η μεγάλη είναι ότι όλε οι πολιτικέ συζητήσει αν τις παρακολουθείς έτσι στενά, καταλήγουν στο 1974. Και κάνετε εσείς το πραξικό, με, ξέρω εγώ, και Πολλά απλά, ο λόγος που γίνεται, να το πω τέλεια Κυπριακά, είναι για να μαντρώσουν κάποιους οπαδούς. Ε, φέ, φέτος, το... όμως, θεωρώ ότι Άλλαξε. το campaign το οποίο να στηριχθεί, βασικά mm. η επικοινωνία, η οποία mm. θα στηριχθούν οι, οι υποψήφοι, οι οποίοι θα τεθούν απέναντι, ας πούμε, των υποψήφιων, ας πούμε, του κυβερνών κομμάτως, θα είναι η διαφθορά. Ωραία. Να, By ναι. fact, όμω. Άρα, αν οι, οι, οι επικοινωνιόλογοι του πούν του παιδιά, οκ, okay, θα πάμε να χτυπήσουμε τη διαφθορά ως ε, βάση στην οποία να στηρίξουμε τα επιχειρήματα μα. Εσύ νομίζεις εν, εν, να πάνε να τα όχι, δεν θα πάνε να ανταλλάξω και ώρα. Αλλά ξέρει, ε, τεράστια διαφορά σου λέω ότι ο Γιάννη εγκλέφτη, ο Γιάννη εγκλέφτη, ο Γιάννο εγκλέφτη. Σε τεράστιο θέμα να σου Άρα πω. μην είναι ότι... στη διαφθορά, ναι. αλλά ο τρόπο ο οποίο είναι να το. Ναι, 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 περίμενα, έχει, έχει τρόπο, και τρόπο να το πει. Αν ευκό εγώ να πω ότι, κοιτάξτε, την προηγούμενη πενταετία ή τέλο πάντων, ο φίλο μου ο Γιάννο. Έχουμε 100 σκάνδαλα. Έχει τούτο το σκάνδαλο. Ωραία. Και ευελπιστώ να πάρει το δρόμο τη δικαιοσύνη. Τελεία. Αν εκλεγούμε εμεί να κάνουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε για να αποφύγουμε τη διαφθορά και να, να μένει σε περιθώριο κάποιο κρατικό αξιωματούχο να κάνει τέτοιου είδου ενέργειε που να τα βάλουμε κάτω από την ομπρέλα τη διαφθορά, ξαφνικά δύο λύσει Εντάξει, μια συμβουλή στου υποψηφίου του μέλλοντο, με μπαναλαλείτε ότι το μισθό που να πιάνω ενώ το δύο πίσω σε φτωχέ οικογένειε. Κανένα δεν ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Κακή τακτική. Ο... Κακή κα... τακτική. <laughs> ενδιαφέρει, Ω, ξαναλέω, Ριάνο μου εγώ είμαι 100 εγωμπισμένο γιατί μιλώ με πάρα πολλού νέου. Ο νέο σήμερα ενδιαφέρει το να του πει τι λύσει έχει στα Όσο προβλήματα λέει, που έχει. Ναι, όχι ναι. ναι, ναι. ναι. πώ ναι. να έχει καλά, πώ να του λύσει κάποια προβλήματα που έχει. Πάμε στο αιώνιο αφήγημα του business. Τι είναι το business, είναι problem solving, ε, σε να το πω σε ελληνικά, είναι να λύσει προβλήματα των καταναλωτών. Είναι να λύσει προβλήματα των καταναλωτών, είναι να δημιουργά προϊόντα τα οποία καινοτομία καινοτομία, ναι, τα οποία να καλύψουν τι ανάγκε του που μπορεί να μην τι έχουν σήμερα, αλλά μπορεί να έχει ένα χρόνο. Άρα, ξεκινώ την έρευνα μου σήμερα για να βγάλω σε ένα χρόνο. Και τούτο ένα πρόοδο. Το γεγονό ότι έχουμε apps τα οποία παραγγέλνει, που ήταν καινοτομία ονομάζεται πρόοδο. Ναι, ναι. Και εγώ βλέπω ξεκάθαρα ότι ξέρει, το business και η πολιτική είναι πολλά κοντά κοντά. <χω> είναι παράλληλη δρόμη. Η φιλοσοφία είναι πολλά κοντινή. Μα έχω θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ε, ναι. Αλλά αλλάζουν οι ταμπελέ, τα ονόματα. Αλλά ακριβώ. Άρα κάποιο ο οποίο ε, ε, θέλει να έχει άποψη και την ίδια στιγμή να έχει. Ε, να, να καταθέσει τη δική του γνώμη όσον αφορά το μέλλον του τόπου, πρέπει να πάει να ψηφίσει. Πάτε εγώ, εγώ, εγώ εσύ τον του 2013. Ποιο είναι, Τον υποψήφιο πρόεδρο. Ποιο είναι ο υποψήφιο του. Δεν μπορεί να πω τώρα. Να χαλάσουμε το χαρτί μα. Ε, δουλεύει και μαζί του. Δεν ξέρει το ότι είναι υποψήφιο πρόεδρο. Δεν ξέρει το άλλο εγώ. Σίγουρα σκέφτεται το, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα άτομο το οποίο μετεξελίχθηκε, βλέπει ψηλά. Και θα ήθελα να... είναι ασχολείται με την πολιτική. Βγάλω την ίδια τώρα. Ξέρω αφού, αφού λαλείς είναι η άποψη σου ρε φίλε πέντω. Ε, ασχολείται, είναι μέσα στην πολιτική ήδη. Είναι μέσα στα... Αντρέη μου παπάει, τα σπιτάνια. Είναι μέσα στην πολιτική ήδη. Ναι. Εν τόν που σου λαλώ Να πάω ψηφίσω. Και να εσείς να πάω να ψηφίσεις και είμαι 40 χρονών. Οι ελπίδες μου είναι που να, που να, που να είμαι 50 χρονών. Και αμέ, ένα, ένα... Γιατί οι ελπίδες σου είναι στα 50 χρονών τώρα. Αφού θα ρίξω τώρα ρε φίλε. Άρα άλλα 5 χρονιά περιμένω. Καλά ρε, μα γιατί, γιατί, γιατί αφήφισο, επειδή, αφήφισο. Ωραία, γιατί τα πάντα. Πρέπει να πεις Έχουμε έναν υποψήφιο. Οποίος... Όχι, με μου αναλύσει. Αφού είναι γιατί. όχι, αφού το θέμα είναι. Εγώ ρωτώ έναν απλό πράγμα. Γιατί να μην επιλέξει που τούτου. Του έχουμε. γιατί δεν κατέβηκε, δεν έχουν παρέσει. Εγώ. Ναι. Δεν ναι, είναι το ράμα μου αγάπη ο πρόεδρο τη Κύπρου. Για μόνο αυτό σου μίλα πριν ότι σε 10 χρόνια να Λόι, σε. Όχι, ρε. Να στηρίξω είναι το άτομο το οποίο είναι ήδη μέσα στην πολιτική

ξεκινήσει και η καμπάνια του. όχι, δεν ε, για την καμπάνια του για το 2030. Αλλά, χτίζεις το branding του. Ναι. Πράγω ρε φίλε. Όχι μόνος μου, όχι μόνος μου. Ας πούμε, είμαι έναν που τάτομα που να σηκωσεί το τηλέφωνο για κάτι πολλά συγκεκριμένο. Κυρίως στο δικό μου τον τομέα. Οκ, εντάξει, εντάξει, μια χαρά. Και, δεν αν του το είπα ποτέ, νομίζω επικοινωνήσαμε το ότι I see you, ας πούμε. Οκ, για να... Θα σε ρωτήσω, θα σε ρωτήσω ποιος είναι η μία εσύ. Anyway, ένα δικό και προσθέσεις, το άτομο να πούμε ποιος εμπονεί. Απλά, ο κοινός που θέλω να πω ότι τα δεδομένα μας τώρα είναι να πάμε να ψηφίσουμε κάποια άτομα. Θεωρώ ότι στο τέλο τη ημέρα είναι να καταλήξουμε με του δύο υποψηφίου οι οποίοι προέρχονται, θεωρώ, από τα σημαντικά κόμματα και να πάμε να καλέξουμε τον λιγότερο χειρότερο. οκ, Επειδή ξέρουμε του. Η ευθύνη δική μα όμω, σαν νέοι, mm -hmm. είναι να μην απογοητευόμαστε και να, να, να δουλέψουμε στου σπόρου του σήμερα για του καρπού του αύριο. Και με το να εμπλακούμε σε τούντε εκλογέ τώρα, γίνεται μα και εμά μια συνήθεια mm -hmm. να έχουμε επαφή με τα κοινά, την πολιτική και το καθεξής. Επειδή, είχα ε, ε και συζήτηση αναφέρω και αναφέρω σε ένα άλλο podcast. Πλέον η ζωή. η ζωή στην Κύπρο, την οτοπική Κύπρο, είναι αρκετά δύσκολη. Όχι για μα, για τι γενιέ που έρχονται. Επειδή εμεί θεωρούμε ότι πήγαμε με ένα ρεύμα καλών εποχών, όμω οι γενιέ που έρχονται, κάποια πράγματα τα οποία εμεί είχαμε ψηλόδεδομένα, για παράδειγμα, να χτίσω σπίτι. Φίλε, να χτίσω σπίτι είναι έτσι όπω πάμε σε 10 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Για να μπορέσουμε όμω να προσφέρουμε το όραμα στα παιδιά μα, σε εσά, είναι να δημιουργηθεί ένα κράτο το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα να μπορεί ένα νέο να οραματιστεί ότι θέλω να χτίσω το σπίτι μου. Επειδή εγώ, τώρα, εγώ μόλι ετέγειωσα τώρα. Μόλι ετέγειωσα. Και μιλώντα με τη γενιά πριν που μένα, mm -hmm. παρατηρώ δύο πράγματα. Πρώτον, όχι μόνο είναι χτίζουν σπίτι. Κάνουν το πρώτο του παιδί στα 37-38 και είναι επειδή δεν θέλουν. Είναι επειδή σκέφτονται πώ mm. να μπορέσουν να οικονομικά να προσφέρουν τα πάντα σε εκείνο το άτομο το οποίο να στη ζωή. Mm. Κάνε μια άλλη τελεία. Είπε μέσα από το κράτο να δημιουργήσει συνθήκε ώστε να μπορέσουν να χτίσουν ένα σπίτι. Σωστά. Ναι, ναι. όσο μια απλή Ναι, 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 Για να δημιουργηθεί τούτη η προπόθεση, ποιο αποφασίζει μέσα από ο κράτος. Αποφασίζει Απλά το κράτο. Δεν αποφασίζει κανένα. Απλά Πολιτική απόφαση. Είναι πολιτική, πολιτική. η απόφαση αν θα δημιουργήσουν τα δεδομένα ή αν θα δώσουν. Α, ναι, άρα ποιο αποφασίζει. πολιτικό όραμα. Άρα, ποιο αποφασίζει. Αποφασίζει κάποιο που τούτου πρέπει να ψηφίσουμε αύριο τον Γενάρη. Ε, μου θέλω να πω ότι Και, ναι, και τούτο είναι να πάρει να καλέξει του ανθρώπου οι οποίοι είναι να στηρίξει το πλάνο του. Ακριβώ. Άρα, να καλέξει το υπουργικό του πω. ώστε τούτοι οι ανθρώποι να είναι οι ανθρώποι που να τρέξουν το πλάνο που να, που να, έτσι, να παρουσιάσει στον κυπριακό λαό. Ξέρει, πρέπει να τρέχουν παραλληλά δύο πράγματα. Το πώ να μπορέσουμε να διαπεράσουμε τις, την κρίση και τι κρίσει που έρχονται, αλλά την ίδια ώρα να χτίσουμε έναν στρατηγικό πλάνο παράλληλα. Ναι, ναι, ναι. Εν τω τον προηγουμένω ότι πρέπει να διαχειριστεί στη την υφιστάμενη κατάσταση και την ίδια στιγμή να κάνει development, δηλαδή να κάνει ανάπτυξη σε παράλληλο δρόμο, πως ώστε την ώρα που μπορεί να, προετοι... να είναι έτοιμο το έδαφο για ανάπτυξη να βγουν τα έργα μπροστά. Γιατί δεν είναι τόσο απλούστευμένο ότι δουλεύω και προ. Ε, ξέρω εγώ, μπαίνω σε διαδικασία να διαχειρίζουμε τα κακό έχοντα τη κοινωνία. Α, και μόλι τα κλείσω τούτα, τότε ξεκινώ ανάπτυξη. Μένω, εν παράλληλα ε, που τρέχοντα. Ενώ πω μια επιχείρηση, ρε φίλε. Έχει yeah. μεσοπρό... τι μεσοπρόθεσμε ενέργειε, τα πλάνα, fiscal year, PNDL, goals, targets. Και έχει και ένα business development το οποίο οραματίζεται. Έπια sales άτομα τελικά. Ναι, <laughs> ωραία.

είναι καλά να έχεις sales άτομο. Ναι, ναι, όχι απλά πειράζουσα που κάποτε έτσι συζήτησες. Ναι, ναι. Πρέπει να σου Κοίτα, θα μπορούσαμε να μην έκαμε να μην την επέκταση που είσαι δάμε τώρα. Ή να σου δείξουμε μετά το κάτω και ναι, να πάμε να επενδύσουμε σε έναν άτομο. Αλλά εν τούτο που λέμε. Το sales το άτομο είναι εν, εν το μέσο πρόθεσμο. Ναι, ναι, ναι. Και, και το μακροπρόθεσμο είναι τούτο. Και τούτο το μακροπρόθεσμο. Okay. Ιδανικά θα ήταν ωραία, είχαμε και τα θεκιό. Αλλά είπε μου ότι χτίζουν παράλληλα. Για Αναλύσει το πριν πολλά ζωστά. Άρα πρέπει να βρει το σελίλ γιατί είναι το παράλληλο σου. ή να δημιουργήσουμε ένα σελίλ μέσα. ή να δημιουργήσει, ναι. Ναι, να δημιουργήσει ένα σελίλ μέσα. Τελευταία ερώτηση. Να σε δούμε σε κάποια ομάδα. Δεν Τι εννοεί. Όχι, θα σε δούμε. Θα ασχοληθεί με κάποια ομάδα. ένα και ε, ατόμων οι οποίοι να στηρίξουν κάποιον, έστω και σαν σύμβουλο συμβούλου και το ναι, να ναι. Ε, okay. μάλλον, α, ναι. Επειδή θεωρώ ότι εγκρίμαν το άδικο. Έχεις επιτυχήσει στο παλμάρι σου, ξέρω το. πού είναι το συνέστημα του καταφέραμε να μπράβο. Well done, sir. Well done για μένα, πούμε. Εντάξει, ξέρει με πάρα πολλά. Σε, καλό... σε, προσωπικό επίπεδο, νομίζω. Γενικά, είμαι τη φιλοσοφία και αρέσκει μια αρχαία εκφράση. είδα ό,τι δεν είδα. Εν είδα, ουδέν είδα. <laughs> Εν είδα, ο μικρό Ιωτά, ότι ουδέν είδα. Ένα πράγμα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτε. Προφανώ και νιώθει την ψυχολογική ικανοποίηση ότι κέρδισε, αλλά πάντα προσπαθώ για παραπάνω. Ναι, έτσι. πάμε στο επόμενο level. Τώρα. Ναι, γιατί τότε που τρέξαμε τι προεκλογικέ ήταν άλλοι, οι, άλλα, άλλα τα stats τη κοινωνία, ήταν διαφορετικό ο κόσμο. Ο κόσμο σκέφτεται διαφορετικά. Σήμερα νομίζω ότι ήταν πάρα πολλά διαφορετική η προεκλογική ενώ. Το τι, να κάνει, το τι να δημιουργήσει ενδιαφέρον του, των ανθρώπων στο να, να σε ακούσουν άλλαξε. Το είναι... attention span, ο χρόνο που μπορεί να είναι προσφυλωμένο σε έναν άνθρωπο ή σε ένα βίντεο άλλαξε. Άρα, ολα αυτά πρέπει να μπουν στην εξίσωση των να με το κομμάτι επικοινωνία, γιατί είναι ο μόνο τρόπο για να μπορέσει πρώτον να, να τραβήξει την προσοχή του σε κατ' επέκταση να περάσει το μήνυμα. Ναι. Αν το περάσει, γιατί ξέρει, μπορεί να τραβήξει την προσοχή, αλλά μην καταφέρει να περάσει το μήνυμα. Άρα, εν, 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 πολλά σύνθετο το πράγμα και την ίδια στιγμή χρειάζεται έτσι μια καλή προεργασία. Αν πετυχαίνει κάτι, αλλά λε σου, του τον ήταν ρε. Εντάξει, οκ, δεν μου παρακάτω. Εντάξει, νομίζω, δεν το μου είπα πριν, ξέρει, βλέπουν και λένε: μπράβο, wow, ρε φίλε. Εντάξει, σιγά το για μένα είναι το πράγμα, ρε φίλε. Γιατί πάρα πολλέ ε, επειδή μπαίνω σε τεράστιο να μελετήσω σε βάθο, θα ανοίξω στο να μου να πω οτιδήποτε. Αν δεν ήξερα κάτι, να σου πω να μου δώσεις, μου λέω να μελετήσω. Θεωρώ ότι δεν είσαι άνθρωπο που ξέρει τα πάντα, ούτε άνθρωπο ο οποίο expert. είμαι expert, Σε Γιατί, εγώ? Ναι, στο TikTok, oh. στο Facebook, Oy. στο Instagram. Όχι, με μου πει, ναι, γιατί δεν το... να σου απαντήσω. Αφού αλλάσουν αλγόριθμο κάθε 6 μήνε. Έω σπα αλλάξει. Ναι, ρε φίλε, ω πα αλλάξει. Α, εντάξει, ωραία. Είσαι expert για 6 μήνε. Μόλι αλλάξει, είσαι beginner. Δεν ξέρω άλλο ότι είμαι expert. Ναι, όχι, απλά λέω σου. Ή έρχεται κάποιο και λέει είμαι expert σε αυτό το πράγμα. Expert με ποια λογική. Ενώ. Είμαι up to date. Up to date, οκ. Το expert δεν λέω να μου λίγο παράξενα γιατί. Ξέρεις, τώρα εγώ το διδακτορικό μου, όσο θεαβάζω να δεν ξέρω τίποτα. Γιατί είναι απίστευτη η πηγή γνώση που υπάρχει έξω, ειδικά σε ερευνητικό επίπεδο. Και θεαβάζω, και είμαι, Παναγία μου, δεν έχω ιδέα να μου γυρίζεται. το εύρο τη γνώση συγκριτικά με τη γνώση του Λεωνίδα είναι μια πραγματική, μια πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό. Ναι. Άρα, α είμαστε λίγο ταπεινοί, λίγο σεμνοί, γιατί εντάξει, μπορεί να είσαι καλό σε ένα αντικείμενο, αλλά expert δεν θεωρώ. Δηλαδή... Εγώ πάντα έχω έννοια να πάμε με τα παιδιά να δούμε παραγωγέ που κάνουν στο εξωτερικό και φοβούμε. Επειδή να με κάνουν να νιώσω... Μιλάς παραγωγές podcast. Παραγωγές, παραγωγές γενικά. Δεν okay. είναι podcast, δεν είναι μια φιλοσοφία, podcast. Ναι, φίλε, αλλά. Παραγωγή η παραγωγή. Παραγωγή. Σιγά. Είναι σιγάρο, φωτισμό, πιο μικρό, πιο κάμερε. Καλά, ε, ε, έκαψε μου το σιγά σιγά. Ναι, 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 είναι, είναι, το, το, είναι σιγά, ρε φίλε. Γιατί προφανώ έφυγε ώρε και αλλάξει πάρα πολλά πράγματα φτάσει στο επίπεδο που το φτάσει Ναι, ήταν που, το μηδέν τα, τα που όμως, σε ένα level που δεν μου θέλω να σου πω Άρα δεν είσαι ούτε expert Τον podcast Όχι ρε ναι, <laughs> Μα <μά>, το τεχνικό Όχι <laughs> <ρε>. θέλω να <laughs> σου πω Πρέπει expert τελικά Μου είπες Expert Να Να μην Ό,τι Νομίζω έχω την ικανότητα Να ξέρω τι αρέσκει στο ίντερνετ. Νιώθω το Νιώθω έχει δηλαδή το καλό ένστικτο το τι είναι να πουλήσει. Δεν είναι Τι είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το μεταφράσω. Αφού άμα το έχει, δεν είναι ένστικτο. Δεν είναι ένστικτο. Ε, ναι. Πού είναι το ένστικτο. Το cut feeling που λέμε είναι μόνο το κατ. Ναι, νομίζω. Νομίζω. Νιώθω το. Αμά μου είπε τρει φορέ νομίζω. Εδώ δεν είναι τα παιδιά. Περιμένουμε. Αμά μου είπε τρει φορέ νομίζω. Αύριο μόνο να σε ρωτήσω Πε μου, άποψε σου τι να μου δώσει συμβουλή. θα είμαι σίγουρο. Πειδή μου τρει φορέ νομίζω. Νιώθει ή νιώθει. Εντάξει, μπορεί να είναι με ξέρω. Ωραία, Τα έτσι. Είναι μόνο τα Είναι μόνο τα Βασικά, το έστειχτο, είναι αλλά ουσιαστικά είναι Αντίληψη, πολλά πιο ωραία Πραγματικά, να φύγει κάτι, θα πάει καλά. μιλώ για περιεχόμενο πελατών ah, άλλων. Ναι, μόλις το. Μό... Τέλο πάντων, άλλο πράγμα πρέπει να λάβει τα social media δικά μου να συζητήσουμε μετά. Ξέρει ότι ένα σχολείο πλέον το πράγμα. Εγώ είμαι. Εγώ 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 Πού, πού είμαστε, ρε, η, ε, το, ε... η, ομάδα είναι στα, στα, στα άλλα τα ε, H, ναι. HQ1, HQ2. Έτσι, έτσι, έτσι. Headquarters. Ε, ε, εντάξει, όμω η, η, αλήθεια λέγεται σε, σε συμβουλευτικό Ναι, ναι, ε. ναι. Κράτουμε συμβουλευτικό επίπεδο. ευχαριστούμε που Φίλε, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, Καλώ ε, ε, στο Εύχομαι θέλει ε. την να δικό σου, το ο Κωστής, ο Μιχάλης, εσύ, okay. η Ναστάζια, okay. τούτοι είναι. Good. Φίλε μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ξέ, 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 ξέρεις ότι αρέσει και ο πάρα πολύ ο τρόπος που συζητούμε γιατί ε, μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις challenge κάποια πράγματα που λέμε. Δεν εν, εν, πολλά σήμερα μαζί yeah. μου. Ήταν εντυπωσιακό ότι δεν διαφωνείς πολλά μαζί μου. Σημαίνει ότι